Σημερινός μας καλεσμένος είναι ο κύριος Γιάννης Παπαδογιάννης, δημοσιογράφος της εφημερίδας Καθημερινή, για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Γιάννη, να σε καλημερίσω και να σε ευχαριστήσω πολύ που είσαι μαζί μας. Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, νομίζω έχουμε πολλά να πούμε και το θέμα των τραπεζών είναι ένα θέμα το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον και τραβάει και τον ενδιαφέρον του κόσμου, των τηλεθεατών και των επενδυτών. Βρίσκεται στο επίκεντρο, όχι τώρα, συζητάμε εδώ και χρόνια για το τι θα γίνει για τις, με τις τράπεζες. Το κομμάτι των μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένει στην ατζέντα και μάλιστα στην κορυφή της ατζέντας. Και αναρωτιόμαστε τι γίνεται, πού βρισκόμαστε. Σύμφωνα με, τυπικά πάντα, με τα στοιχεία της Τράπεζης Ελλάδος, είμαστε εντός των στόχων. Ναι. Παρ' όλα αυτά, επί της ουσίας, γίνονται, έχουν γίνει αυτά που χρειάζονται οι τράπεζες και πρέπει να γίνουν. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα όχι μόνο για τις τράπεζες, αλλά ευρύτερα για την οικονομία. Δηλαδή, από εκεί θα καθοριστεί και αν θα μπορέσει το 2018 η οικονομία να επανέλθει σε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης. Υπάρχει κάποια πρόοδος, αλλά δεν είναι ικανοποιητική, δεδομένου ότι το 2017, τουλάχιστον στο πρώτο εξάμηνο, που υπήρξε καθυστέρηση για την ολοκλήρωση αξιολόγησης, σημειώθηκε καθυστέρηση στην αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, σημειώθηκε και επιδείνωση. Γιατί καθυστέρηση της αξιολόγησης επηρέασε τις τράπεζες? Γιατί η αναμονή της αβεβαιότητας του εξοδικαστικού, για παράδειγμα, πολλοί περίμεναν και δεν μπαίνανε σε διαδικασία να συζητήσουν με την τράπεζα ρυθμίσεις. Αντίστοιχα, όλη αυτή η αβεβαιότητα θα κλείσει, δεν θα κλείσει, πάλι αποθάρρυνε πολλούς από το. Περιμέναν να δούμε τι θα γίνει, ας πούμε, πριν αποφασίσουν τι θα κάνουν. Άλλωστε, η επιδείνωση των συνθηκών στις τράπεζες στο πρώτο εξάμηνο φάνηκε και στις καταθέσεις. Δηλαδή, είχαμε μια σοβαρή μείωση, γύρω στα 4 δισεκατομμύρια. Τώρα που βρισκόμαστε, τώρα έχουμε περίπου ανακτήσει αυτά που είχαν χαθεί στο πρώτο εξάμηνο, στο πρώτο τετράμινο ουσιαστικά. Γιατί μετά το Μάιο, όταν φάνηκε ότι κυβέρνηση και θεσμοί ήταν σε πορεία, ας πούμε, σύγκλησης για την ολοκλήρωση συμφωνίας, το κλίμα αποκαταστάθηκε. Μάλιστα. Η ζημιά όμως σε ένα βαθμό έγινε, υπό την έννοια ότι το πρώτο εξάμηνο εν πωλής χάθηκε. Όπως και να έχει, τώρα είμαστε ένα βήμα μπροστά, είμαστε στην αρχή της τρίτης αξιολόγησης, περιμένουμε και εκεί να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα και αν τελικά θα κλείσει όσο γρήγορα εκτιμά και θέλει η ελληνική κυβέρνηση. Και οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν πλέον να επιχείρουν, να προσπαθούν την μείωση των κόκκινων δανείων με διάφορους τρόπους, είτε μέσω διαγραφών, είτε μέσω άλλων ρυθμίσεων. Τι βοηθάει περισσότερο αυτή τη στιγμή? Μέχρι τώρα αυτό που έχει γίνει κυρίως είναι στο θέμα διαγραφές. Δηλαδή έχουν διαγράψει κάποια προβληματικά δάνεια. Αυτό συμφέρει την τράπεζα? Ούτως ή άλλως δεν σε είναι. Σε σχέση με άλλες λύσεις. Η καλύτερη λύση θα ήταν να υπάρξει αυτό που λένε θεραπεία των δανείων. Δηλαδή ένα δάνειο που θεωρείται μη εξυπηρετούμενο μέσω μιας ρύθμισης να μπορέσει να επανέλθει σε μια κανονικότητα. Αυτό όμως δεν είναι καθόλου εύκολο, ειδικά όταν η οικονομία είναι σε μια κατάσταση στάσιμη. Για να μπούμε σε μια διαδικασία ότι αρχίζουν οι επιχειρήσεις πάνε καλύτερα, ώστε να μπορούν να ρυθμίζουν παλαιότερες υποχρεώσεις και να τις εξυπηρετούν, σημαίνει ότι θα έπρεπε η οικονομία να πηγαίνει πολύ καλύτερα, που μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει. Ναι. Είναι λίγο φαύλος κύκλος. Δηλαδή, έτσι, το ένα απαιτεί το άλλο και οι τράπεζες χρειάζονται καλύτερη οικονομία και η οικονομία χρειάζεται καλύτερες τράπεζες. Αυτό είναι το δύσκολο. Είναι λίγο σαν φαύλος κύκλος. Και η επιχειρηματολογία του Δουνουτού τώρα για την νέα ενίσχυση των τραπεζών στηρίζεται σε αυτό ακριβώς. Λέει ότι η οικονομία δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί το 2018 αν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την υγεία των τραπεζών. Μεγάλο θέμα και αυτό. Ναι. Θα φτάσουμε και στο θέμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ωστόσο, θα ήθελα λίγο να μείνουμε στον τρόπο που κινούνται οι τράπεζες προκειμένου να μειώσουν τα ποσοστά και να ρίξουν το δίκτυ των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Παλαιότερα συζητάγαμε για το ενδεχόμενο πώλησης των δανείων σε ξένα funds. Αυτό πλέον έχει πάει λίγο στην άκρη, δηλαδή είναι λιγότερο συμφέρον από το να τα διαχειριστούν οι ίδιες οι τράπεζες? Όχι, θα γίνει αυτό. Ήδη η Eurobank είναι στην τελική ευθεία για να κάνει μια μεγάλη συναλλαγή, περίπου 1,5 δις, και οι άλλες τράπεζες επεξεργάζονται αντίστοιχα. Νομίζω η πώληση δανείων θα είναι ένα από τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν περισσότερο τελικά για τη μείωση των κόκκινων δανείων. Γιατί ακριβώς η θεραπεία, δηλαδή οι αναδιαρθρώσεις, είναι και χρονοβόρες και το οικονομικό περιβάλλον δεν βοηθά ιδιαίτερα. Απλά λέγεται και ακούγεται ότι
ουσιαστικά αν γίνει μέσω των ξένων funds θα είναι πολύ χαμηλότερη της ονομαστικής αξίας και αυτό δεν συμφέρει τις τράπεζες. Μα ούτως ή άλλως αυτά τα δάνεια είναι δάνεια που δεν εξυπηρετούνται εδώ και χρόνια. Δεν πρόκειται για κάτι, δεν πουλάνε περιουσιακό στοιχείο που έχουν βάσιμες ελπίδες ότι θα ανακτήσουν το δάνειο. Πουλάνε δάνεια βαριά προβληματικά. Για παράδειγμα, η Eurobank τώρα πουλάει πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια, τα οποία είναι σε καθυστέρηση χρόνια. Έχει πάρει τις προβλέψεις, δηλαδή σε μεγάλο βαθμό έχει πάρει τη ζημιά και τα πουλάει σε ένα πολύ μικρό κομμάτι της ονομαστικής αξίας. Δηλαδή, τα δάνεια, αν αξίζουν 100 ευρώ, θα πουληθούν ενδεχομένως 10 ευρώ, ίσως και χαμηλότερα. Μάλιστα. Το 10% της αξίας. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, λίγο πολύ θα είναι ένας συνδυασμός μέσων για την μείωση των κόκκινων δανείων, είτε μέσω διαγραφών, είτε ναι. μέσω κουρέματος, είτε αυτό μέσω των funds. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι το 2017 είναι πιο εύκολο να πιάσουν το στόχο, ναι. γιατί είναι και μικρότερο το ποσό των κόκκινων δανείων που πρέπει να μειωθούν. Το 2018 και το 2019 είναι πιο δύσκολα, οπότε πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες, να αξιοποιήσουν τα εργαλεία. Υπάρχει πίεση από τους θεσμούς, ας πούμε, για την άμεση ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, γιατί υπάρχει προσδοκία ότι αν συμβεί αυτή ένα κομμάτι από τους αποκαλούμενους στρατηγικούς κακοπληρωτές ή αυτούς που απλά το αναβάλουν για αργότερα, θα μπουν σε διαδικασία να αρχίσουν να αναζητήσουν μια ρύθμιση να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους. Αλλά θεωρητικά το 2017 είναι εύκολη χρονιά. Το 2018 και το 2019 είναι οι δύσκολες χρονιές. Και ακόμα και αν δεν γίνει η AQR όπως ζητάει το ΔΝΤΟΥ, που σύμφωνα με τις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν φαίνεται να θέλουν κάτι τέτοιο και να χρειάζεται κάτι τέτοιο, είναι βέβαιο ότι αν το 2018 το πρώτο εξάμεινο δεν είναι καλές οι αποδόσεις των τραπεζών σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, μετά θα μπούμε πραγματικά ούτως ή άλλως σε κουβέντα για κεφαλαιακή ενίσχυση. Μάλιστα. Για κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών, η οποία προς το παρόν, τουλάχιστον και με βάση αυτά που λέει η ευρωπαϊκή πλευρά, δεν είναι αναγκαία και μόνο κακό μας κάνουν δηλώσεις τέτοιες που έρχονται από το Ταμείο, γιατί σίγουρα δημιουργούν μια αβεβαιότητα στον κλάδο. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, δεν το απορρίπτουμε τελείως. Έτσι μπορεί τα δεδομένα του 2018 να οδηγήσουν σε κάτι τέτοιο. Ναι, η επιχειρηματολογία του ΔΝΤΟΥ δεν είναι άστοχη. Δηλαδή, ναι, υπάρχει μια βάση. Όταν τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, υπάρχουν 100 δις μη εξυπηρετούμενα δάνεια, εκ των οποίων τα 50, υπάρχουν προβλέψεις για τα 50, υπάρχει ένα ποσό 50 δις, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το γρηγορότερο. Ναι, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υποστηρίζει ότι όσο αυτό το επιμηκύνει στον χρόνο και δεν το αντιμετωπίζει άμεσα, θα είναι ένα βάρος για τις τράπεζες που δεν θα επιτρέψει ποτέ να σταθούν καλά στα πόδια τους και να δανειοδοτήσουν την οικονομία ώστε να μπορέσει να επιταχυνθεί η ανάπτυξη. Μάλιστα. Λοιπόν, να αναμένουμε, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και σαφώς μεγάλο κομμάτι, σημαντικό είναι το θέμα των πληστηριασμών. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο, ένα ρεπορτάζ, το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα επόμενα βήματα. Πάμε να το παρακολουθήσουμε και στη συνέχεια να μας δώσει και στο ρεπορτάζ. Σκηνές απόλυτου χάους με σπροξήματα φωνές και τα ΜΑΤ να βρίσκονται έξω από τις αίθουσες των ειρηνοδικείων της χώρας για να επιβάλλουν την τάξη στο καθιερωμένο ραντεβού της Τετάρτης. Μπλόκο λοιπόν στο μπλόκο των πληστηριασμών επιδιώκει να βάλει η κυβέρνηση με τη διενέργεια των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Στο σφύρι λοιπόν με ένα κλικ είναι προγραμματισμένο να βγουν μέσα στο επόμενο διάστημα χιλιάδες ακίνητα, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία σε πολίτες αλλά και επιχειρήσεις. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Οικονομικών είναι ήδη έτοιμη και έχει δοκιμαστεί σε πιλωτικό περιβάλλον. Όλα πλέον θα γίνονται ηλεκτρονικά και η πολιτεία θα είναι σε θέση μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους να προχωρά σε μαζικούς πληστηριασμούς ακινήτων. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται όχι μία φορά την εβδομάδα όπως ίσχυε μέχρι στιγμής, αλλά τρεις φορές, Τετάρτη με Παρασκευή και σε δύο βάρδιες, 11 με 1 και 2 με 5. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός των ακινήτων που θα εγγραφούν στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες να ξεπεράσει τις 5.000. Ο πληστηριασμός θα δημοσιεύεται με την επιμέλεια συμβολαιογράφου και στη συνέχεια θα διεξάγεται εξ ολοκλήρου μέσω της συγκεκριμένης διαδικτυακής εφαρμογής. Στη διαδικασία θα μπορεί να συμμετάσχει κάθε υποψήφιος πλειοδότης, ακόμη και κάτοικος εξωτερικού, ο οποίος θα υποβάλει ηλεκτρονικά την προσφορά του.
Τώρα, όσον αφορά στον οφειλέτη, θα μπορεί να παρακολουθεί την απώλεια της περιουσίας του μέσω ενός ειδικού κωδικού, χωρίς να μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Αγκάθι παραμένει το ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, καθώς μόλις το 30% των στεγαστικών δανείων τελούν κάτω από την ομπρέλα του νόμου Κατσέλη. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί να λάβει περισσότερα μέτρα τον ερχόμενο Δεκέμβριο, με βάση ωστόσο κατά πόσο είναι ικανοποιητικά τα έσοδα που θα έχουν φέρει οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Λοιπόν, θα σχολιάσουμε σε λίγο το θέμα των πληστηριασμών. Αυτή την ώρα συνεδριάζει η Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος για τον Σαρονικό. Μιλάει ο κύριος Κουρουμπλής. Πάμε να δούμε τι λέει αυτή την ώρα. Μια φορά. Θα σας πω λοιπόν ότι υπήρξε επαφή. Η ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι το σκάφος ήταν σε αποστολή. Έφτασε την Τρίτη το απόγευμα στον Πειραιά, ξεφόρτωσε και από τη στιγμή που ήταν πλέον διαθέσιμο, ζητήθηκε η συνδρομή του. Και πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή έχει να βρωθεί ουσιαστικά από το ελληνικό δημόσιο και εργάζεται πυρετωδώς νύχτα μέρα σε 24-ωρη βάση για να υλοποιήσει αυτή την προσπάθεια που πιστεύω είναι στόχος όλων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα το μεσημέρι έχουμε καλέσει τον τύπο και τους δημάρχους της περιοχής και θα κάνουμε μια περιοδία σε όλο το μέτωπο. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι γιγαντιαία. Ίσως η πρώτη φορά στην Ελλάδα που υπήρξε μια τέτοια κινητοποίηση. Μας καταγγέλουν και μας εγκαλούν, αλλά δεν μας λένε τι έπρεπε να κάνουμε που δεν το κάναμε. Αλλά να υποθεί με ένα επιχείρημα τεκμηριωμένο. Λοιπόν, διακόψαμε, πήραμε μια γεύση των όσων δηλώνει ο κύριος Κουρουμπλής. Βεβαίως είναι η στάση η οποία έχει κρατήσει όλο αυτό το διάστημα που παρατηρούμε τη ρήπανση να απλώνεται στις θάλασσες της Αττικής. Ένα άλλο θέμα, στη συνέχεια ίσως έχουμε την ευκαιρία να το σχολιάσουμε, όμως εγώ θα πρότεινα να μείνουμε στα δικά μας τα τραπεζικά, στο κομμάτι των πληστηριασμών. Είδαμε το ρεπορτάζ λίγο πριν και θα ήθελα να δούμε με τον Γιάννη Παπαδογιάννη, δημοσιογράφο της εφημερίδας Καθημερινή, το συγκεκριμένο θέμα. Έχουν υπάρξει και σε αυτό μεγάλες καθυστερήσεις. Η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει με τους πληστηριασμούς από το Σεπτέμβρη. Η πλατφόρμα είναι έτοιμη. Υπήρχε υπόσχεση ότι 1η Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν. Ή τουλάχιστον αυτό είχαν καταλάβει οι θεσμοί. Είναι έτοιμη η πλατφόρμα, δηλαδή από 1η Σεπτεμβρίου το ηλεκτρονικό σύστημα είναι έτοιμο. Απλά υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, πρόσθετες νομικές διαδικασίες, που απαιτεί τουλάχιστον ένα δίμηνο ακόμα μέχρι να αρχίσουν να γίνονται πληστηριασμοί. Οπότε είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω πια είναι θέμα εβδομάδων. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ακόμα και μέσα στο Νοέμβρη μπορεί να δούμε τους πρώτους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Μάλιστα. Οι οποίοι πληστηριασμοί θα αυξηθούν στον αριθμό τους. Γνωρίζουμε κάτι περισσότερο για το τι θα. Ουσιαστικά τους τελευταίους μήνες, για ίσως και ένα χρόνο, ουσιαστικά δεν γίνονται πληστηριασμοί. Είναι παγωμένο το σύστημα. Στόχος είναι οι τράπεζες να προχωρήσουν, να ουσιαστικά να αποτελέσει ένα μοχλό πίεσης για τους αποκαλούμενους αυτούς στρατηγικούς κακοπληρωτές, δηλαδή αυτούς που έχουν χρήματα και δεν πληρώνουν. Ή που, εν πάση περιπτώσει, δεν θεωρούν ότι είναι άμεση προτεραιότητα η αποπληρωμή της τράπεζας. Ναι. Προτιμάνε να αποπληρώσουν φερρυπίν το δημόσιο ή κάτι άλλο. Σίγουρα θα είναι κάτι που θα αλλάξει αρκετά τα δεδομένα. Το μοντέλο αυτό είναι το μοντέλο που ακολουθήθηκε στην Ισπανία και εκεί υπήρχε πρόβλημα με τα στεγαστικά δάνεια και εκεί οι πληστηριασμοί οι παραδοσιακοί πληστηριασμοί είχαν μπλοκάρει. Το σύστημα αυτό δούλεψε στην Ισπανία. Το ζήτημα είναι να δουλέψει σωστά, δηλαδή να αφορά περιπτώσεις που πραγματικά κάποιος κάνει κατάχρηση των δυνατοτήτων, δηλαδή ζει σε ένα σπίτι, ας πούμε, 400 τετραγωνικών, χρωστάει χρήματα, δεν πληρώνει και συνεχίζει μια ζωή, και όχι στις αδύναμες κοινωνικές ομάδες, αυτούς που πραγματικά έχουν πρόβλημα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Πάντως έτσι. Πρόθεση πάντως των τραπεζών, τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν, είναι ότι σε πρώτη φάση θα βγουν ακίνητα μεγάλης αξίας. Δεν θα βγουν ακίνητα διαμερίσματα, ας πούμε, μικρομεσαία. Μάλιστα, και αυτό είναι το λογικό, νομίζω. Ναι.
Πάντως, Γιάννη, έτσι όπως τα συζητάμε όλα, αναφορικά με τις τράπεζες, βλέπουμε ότι παντού υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα. Αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλη αβεβαιότητα στον κλάδο και αναρωτιόμαστε πότε τελικά θα επιστρέψει αυτή η σταθερότητα, πότε οι ελληνικές τράπεζες θα μπορέσουν να στηρίξουν την πραγματική οικονομία, να χρηματοδοτήσουν. Από την άλλη έχουμε και το θέμα των capital controls, το οποίο επίσης δυσκολεύει την κατάσταση. Αυτό δεν είναι ένα βιώσιμο σύστημα σε μια χώρα η οποία θέλει να ακολουθήσει μια αναπτυξιακή τροχιά. Όχι. Βέβαια δεν είμαστε μια κανονική χώρα, είμαστε μια χρεοκοπημένη χώρα, είμαστε μια χώρα που τα βγάζει πέρα με τον ξένο δανεισμό που έρχεται υπό προϋποθέσεις, με τα μνημόνια. Οπότε δεν μιλάμε για μια κανονική χώρα. Ούτε το τραπεζικό σύστημα είναι σε κανονική κατάσταση, ακριβώς το αντίθετο. Η εμπιστοσύνη δεν πρόκειται να επιστρέψει, ακόμα και αν τα πράγματα πάνε καλά. Θέλω να πω, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει τόσες πολλές ανατροπές, εκεί που κάπως τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλύτερα, κάτι γίνεται και ξανασυζητάμε για προβλήματα, όπως ακριβώς συμβαίνει τώρα. Δηλαδή, τελείωσε η δεύτερη αξιολόγηση, υπήρξε μια σχετική εφορία, κάποια επιστροφή καταθέσεων. Τώρα ξανά συζητάμε για αν χρειάζονται κεφάλαια, τις παρεμβάσεις του δανειστού κλπ. Οπότε, τα capital controls είναι σίγουρα αυτά που θα φύγουν τελευταία και αφού η κρίση έχει μείνει αρκετά πίσω μας, δηλαδή θα πρέπει να προηγηθούν τουλάχιστον 2 χρόνια ισχυρής ανάπτυξης, να μην συζητάμε καθόλου για προβλήματα ώστε να φύγουν τα capital controls και μετά θα αρχίσει ουσιαστικά η διαδικασία αποκατάστασης εμπιστοσύνης στις τράπεζες. Οπότε αλλά αυτό θα είναι τελευταίο. Θα χρειάζεται πολύ χρόνο. Τώρα στα εσωτερικά των τραπεζών, αυτό το οποίο γνωρίζουμε πλέον είναι ότι οι τράπεζες σαν να μην κινούνται, σαν να έχουν εγκλωβιστεί σε αυτά τα ανοιχτά μέτωπα, δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο αυτό το γνωστό reporting που αναφέρουν και συνεχώς τα στελέχη των τραπεζών προσπαθούν να είναι εντάξει είτε σε ελέγχους που γίνονται είτε σε άλλες λειτουργίες της τράπεζας, χωρίς ωστόσο να κινούνται με αναπτυξιακή κατεύθυνση. Ναι, αυτό δεν γίνεται ακριβώς για αυτό που συζητούσαμε πριν. Ότι οι τράπεζες ουσιαστικά πώς λειτουργούν, παίρνουν καταθέσεις, παίρνουν χρήματα από αυτούς που δεν χρειάζονται κάποια χρήματα και τα δίνουν ως δάνειο. Ναι. Αυτή τη στιγμή καταθέσεις τράπεζες δεν υπάρχουν. Το σύνολο των καταθέσεων είναι περίπου στα 120 δις, όταν το υπόλοιπο δανείων είναι στα 190 δις. Δηλαδή υπάρχει στην πραγματικότητα ένα κενό, ένα 80-70 δισεκατομμύριων, το οποίο το χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να έχουν σχηματιστεί ουρές οι τράπεζες και να μην λειτουργούν. Δηλαδή οι τράπεζες δεν είναι σε μια κανονική κατάσταση. Ναι. Ούτε θα είναι σε κανονική κατάσταση όσο η χώρα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Θα πρέπει η οικονομία να αρχίσει να κάνει κάποια βήματα μπροστά, να μπορέσουν να ακολουθήσουν κάποια βήματα οι τράπεζες ώστε να μπορέσει η οικονομία να πάει ακόμα πιο μπροστά και να αρχίσει το ένα να συμπαρασύρει το άλλο. Τώρα τουλάχιστον θα επιστρέφω λίγο στο θέμα των κόκκινων δανείων. Οι ελληνικές τράπεζες προσπαθούν να βοηθούν ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μια προοπτική και μπορούν, δίνοντάς τους κάποια ωφέλη μέσα από διευθετήσεις δανείων, να τις στηρίξουν προκειμένου με τη σειρά τους αυτές οι επιχειρήσεις να στηρίξουν την ελληνική οικονομία. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, έχουν γίνει αναδιαρθρώσεις δανείων. Τώρα, όταν το 50% των επιχειρήσεων είναι σε πρόβλημα, δεν ξέρω δεν είναι αρκετό αυτό. Πόσο, ναι, τι περιθώρια υπάρχουν, τι δομές υπάρχουν, ώστε να μπορέσουν αυτά τα πράγματα να γίνουν γρήγορα. Γιατί όσο καθυστερούν μια εταιρεία που αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης και είναι υπερχρεωμένη, αν δεν δοθεί έγκαιρα λύση στο πρόβλημά της, είναι πολύ πιθανό να μην καταφέρει να επιβιώσει. Μάλιστα. Είναι ένα ερωτηματικό αυτό. Τα παρακολουθούμε όλα. Ο SSM συνεχίζει τους ελέγχους στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Ο SSM, αυτό είναι και ένα βασικό επιχείρημα των τραπεζών, τώρα πατώντας στην απέτηση του Δουνουτού για νέο AQR, ότι οι έλεγχοι είναι συνεχείς. Αυτή τη στιγμή εξετάζονται 2 συστημικές τράπεζες. Το Νοέμβρη θα εξεταστούν και άλλες 2, σε ό,τι αφορά την ποιότητα των προβλήμων. Ποιες 2 τώρα? Νομίζω τώρα είναι η Α και η Εθνική και μετά είναι η Γύρω Μαγκ και Πυρός, χωρίς να είμαι σίγουρος, αλλά είναι δημοσιευμένα στοιχεία αυτά. Ναι. Είναι προγραμματισμένοι έλεγχοι, δεν είναι κάτι έκτακτο. Ναι. Οι εποπτικές αρχές ούτως ή άλλως συνέχεια πραγματοποιούν ελέγχους.
Απλά δεν ανακοινώνονται κάθε φορά. Πολύ συχνά ο επόπτης μπορεί να έρθει να βρει κάποια δάνεια τα οποία θεωρεί ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί επαρκείς προβλέψεις και ζητά από την τράπεζα να λάβει δράση. Αυτά δεν ανακοινώνονται όμως. Μάλιστα. Οπότε συνεχίζονται κανονικά οι έλεγχοι μέχρι πότε, μέχρι τα τέλη του ετούς και μετά θα πάμε στα stress test. Αυτή τη στιγμή γίνεται αυτή η επιτόπιοι έλεγχοι που ήταν προγραμματισμένοι στις ελληνικές τράπεζες. Το 2018 θα γίνει το stress test, το νέο stress test, το οποίο είναι πανευρωπαϊκό. Θα γίνει για όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες, δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Έτσι. Μάλιστα, λοιπόν, να αναμένουμε. Αυτή είναι η εικόνα για τις τράπεζες και πραγματικά τις παρακολουθούμε από πολύ κοντά. Θα ήθελα, Γιάννη Παπαδογιάννη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας για τα όσα μας είπες. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.